Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ήδη ξεκίνησε η τελετή παράδοσης παραλαβής των Υπουργείων και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες με πολλά ανοιχτά μέτωπα και ένα ανανεωμένο κυβερνητικό σχήμα σε νευραλγικές θέσεις για τη συνεδρίαση του Eurogroup που ξεκινάει σήμερα. Συνεχίζεται η σύγκρουση της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και οι δύο πλευρές δεν φαίνονται πρόθυμες να προχωρήσουν σε συμβιβασμό. Σήμερα το μεσημέρι, η συνεδρίαση του Ταμείου προκειμένου να αποφασίσει μετά την απόρριψη του υποψηφίου που στηρίζει για την διοίκηση της Εθνικής, αν θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Θέμα ημερών θεωρείται η απόφαση για τα νέα τέλη κυκλοφορίας του 2017. Η σχετική πρόταση βρίσκεται ήδη στα χέρια του Υπουργού Οικονομικών και απομένουν μόνο οι υπογραφές των Υπουργών για να σταλούν ηλεκτρονικά σε περίπου 6,5 εκατομμύρια διοκτήτες αυτοκινήτων. Ανωδικά άνοιξε η αγορά σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να κυμαίνει τις 576,54 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,49%. Σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, στο insider.gr.